η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί ασφαλή, σύγχρονα και δημόσια σχολικά κτίρια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου στηρίζει τον αγώνα των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών του ΕΝΕΓΙΛ Ηρακλείου και του ΕΕΚ Ηρακλείου. Καλούμε το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσει άμεσα σε λύση για μετεγκατάσταση του ΕΝΕΓΙΛ Ηρακλείου και του ΕΕΚ σε άλλο χώρο που θα είναι ασφαλής και κατάλληλος προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε τη κινητοποίηση, αρχίσαμε από την κατάληψη του σχολείου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στη Λότζια και θα, με σκοπό να μπούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θέσουμε τα αιτήματά μας και τις ερωτήσεις μας στο Δήμαρχο. Ήρθαμε και εμείς σήμερα εδώ πέρα ως Ένωση Γονέων να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των γονιών εδώ για αυτή την άθλια κατάσταση που αντιμετωπίζουν εδώ και τόσα χρόνια. Τη γνωρίζαμε βέβαια, τη γνώριζαν και οι θύνοντες ότι είναι άθλια κατάσταση, απλώς τώρα ξεγυμνώθηκαν εντελώς με όλη αυτή εδώ την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν εδώ να έρχονται, δεν μπορούν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους εδώ να διακινδυνεύουν καθημερινά τα παιδιά τους να ζουν σε μια τέτοια κατάσταση. Ένα πρανές από κάτω που έχει πέσει, ένα πρανές από πάνω που είναι έτοιμο να πέσει, σε αυτήν εδώ την τριτοκοσμική κατάσταση. Αυτό που ζητούμε και εμείς μαζί με τους γονείς είναι άμεση με την κατάσταση των παιδιών από εδώ να φύγουν να πάνε σε ένα ασφαλές σχολείο. Η Ένωση Γονέων βέβαια φωνάζει εδώ και χρόνια, φωνάζει στο Δήμο να φτιάξουν άλλο ένα σχολείο Μπαλαντέρ. Δεν τόλμησαν ποτέ να το φτιάξουν. Τώρα είναι μια ευκαιρία πλέον. Τους αναγκάζει η κατάσταση έτσι ώστε να μεταφερθούν τα παιδιά σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέχρι να αναγερθεί ένα νέο σύγχρονο σχολικό συγκρότημα για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα παιδιά και έτσι θα πρέπει να τα βλέπουμε. Δικαιούμαστε ούτως ώστε να δούνε τα παιδιά μας, να δούνε τις ανάγκες μας και να μας ακούσουν μήπως επιτέλους πάρουμε αυτά που θέλουμε. Να σας πω επίσης ότι οι ίδιοι που έδωσαν τις υπογραφές τους για να γίνει αυτή η κατάσταση σήμερα, η κατολίσθηση, και πιστέψτε με δεν είναι μικρή η κατολίσθηση, είναι αρκετά μεγάλη, οι ίδιοι που δώσανε τις υπογραφές τους, οι ίδιοι δίνουν και τώρα τις υπογραφές τους από την περιφέρεια και μας λένε ότι το σχολείο είναι ασφαλές. Εσείς τα παιδιά σας θα τα φέρνετε εδώ? Διεκδικούμε τα αυτονόητα δικαιώματα των μαθητών μας που και υποχρεούται η πολιτεία να διασφαλίσει. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η κατολίσθηση του πρανούς ελπίζω να κινητοποιήσει όλους τους αρμόδιους και να βρεθεί μια οριστική λύση στο σοβαρό κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα δύο σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, δεν μπορούν τα παιδιά να είναι σε αυτό το σχολείο. Αυτά τα παιδιά θέλουν προστασία και όχι έτσι όπως τα έχετε πετάξει, γιατί τα έχετε πετάξει. Έχουμε αγανακτήσει, αυτό δεν είναι σχολείο για αυτά τα παιδιά, για κανένα παιδί. Έχουν δικαιώματα τα παιδιά μας. Τέλος! Ναι, όλα ξεκίνησαν λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο που είχαμε μία πτώση κατολίσθησης του πρανούς από την πλευρά του δρόμου Ειρήνης και Φιλίας. Με τις βροχοπτώσεις που κράτησαν μόλις μία μέρα, είχαμε επιπλέον πτώση πρανούς, αλλά ευτυχώς τίποτα σοβαρότερο. Και φτάσαμε λοιπόν στη σημερινή ημέρα, όπου οι σύλλογοι γονέων και των δύο σχολείων ζητούν τα αυτονόητα, που είναι αξιοπρεπείς συνθήκες για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Μέσα από τα ΜΜΕ ότι υπάρχει κατάληψη στο κτηριακό συγκρότημα που βρίσκεται στον Άγια, το χωστό για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εμείς ως περιφέρεια είχαμε διαβεβαιώσει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και τον Δήμο Ηρακλείου ότι από την προηγούμενη Πέμπτη το συγκρότημα όσον αφορά τη στατικότητα, είναι απόλυτα ασφαλές. Έχει σταλεί και έχει υπογραφεί σχετική βεβαίωση των μηχανικών και των γεωλόγων όσον αφορά την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Κοιτάξτε, σε σχέση με το σχολείο, είναι μια πραγματικότητα ότι οι συνθήκες της λειτουργίας και του ΕΝΕΓΙΛ και του ΕΕΚ
δηλαδή του Ειδικού Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δεν είναι αυτές οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν. Και αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα πολλών ετών. Τώρα ξαναβγήκε στην επιφάνεια με αφορμή μια αστοχία σε ένα έργο το οποίο είχε αναθέσει η Περιφέρεια Κρήτης και αυτό δημιουργεί πάλι μια έξαρση σε μια συζήτηση όμως η οποία δεν ξεκίνησε τώρα, είναι η αλήθεια. Τι κάνει ο Δήμος για αυτό, ο Δήμος από την πλευρά του. Ο Δήμος κινείται με όλα τα μέσα για να εξασφαλίσει την ανέγερση του νέου ενεγίλ στο οικόπεδο της οδού Κωνσταντινουπόλεως και αυτό αποτέλεσε μέρημνά μας από την πρώτη στιγμή, σε μία στιγμή μάλιστα, κατά την οποία το έργο είχε τεθεί σε διακινδύνευση. Το έργο αυτό διασώζεται και προχωράει. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό δεν δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα. Συνεπώς, διερευνούμε δυνατότητες για το ενδιάμεσο διάστημα. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν είναι δυνατή πρακτικά η μεταστέγαση δύο τέτοιων εκπαιδευτικών δομών, αλλά και κάθε, θα έλεγα, μεγάλης εκπαιδευτικής δομής από την μία ημέρα στην άλλη. Είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο το αξιολογούμε, συμμεριζόμαστε την αγωνία και των εκπαιδευτικών και των γονιών και των ίδιων των παιδιών και μάλιστα με δεδομένη την ευπάθεια που έχουν οι ομάδες των ανθρώπων, οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύονται στα σχολεία αυτά. Θα προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και σήμερα, όπως και το προηγούμενο διάστημα και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση το επόμενο, να δώσουμε τις καταλληλότερες λύσεις στον συντομότερο χρόνο.